Κύριε Φίλη, έχετε πει ότι θα επαναφέρετε το πανεπιστημιακό άσυλο και θα καταργήσετε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εφόσον θα τα κάνετε αυτά, μπορείτε να εξηγήσετε πώς θα αντιμετωπίσετε την βία των εξτρεμιστικών ομάδων της άκρας αριστεράς που δρούν μέσα στο πανεπιστήμιο και πώς θα αντιμετωπίσετε τις καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων από εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες πράττουν αξιόπινες πράξεις εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια κατάκτηση του λαού μας που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα της Μεταπολίτευσης, είναι συνυφασμένο με την ακαδημαϊκή ελευθερία και με το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Φυσικά θα καταργήσουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν υπάρχει σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο στην Τουρκία του Ερντογκάν. Θα ανασυντάξουμε τις υπηρεσίες φύλαξης των πανεπιστημίων, τις οποίες διέλυσε η κυβέρνηση Σαμαρά με τα μνημόνια. Και βεβαίως η αστυνομία θα μπορεί να συντρέχει όταν τη ζητείτε η συνδρομή για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, τα οποία όμως είναι πολύ λιγότερα από ό,τι στην υπόλοιπη κοινωνία. Πολύ λιγότερα ποσοστιαία. Άλλωστε αυτό το προβλέπει και ο νόμος της αείμνηστης Γιαννάκου επί κυβερνήσεως Καραμαλή. Χρειαζόμαστε περισσότερους καθηγητές, χρειαζόμαστε αναδιοργάνωση των εργαστηρίων μας, χρειαζόμαστε φοιτητικές εστίες. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Έχουμε τους περισσότερους στην Ευρώπη αναλογικά με τον πληθυσμό μας και έχουμε τους λιγότερους καθηγητές αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αναδιοργάνωση των πανεπιστημίων που μόνο μια κυβέρνηση δημοκρατική, προοδευτική μπορεί να κάνει. Τέλος, ας τελειώνουμε με την κατασκοφάντηση των πανεπιστημίων ότι είναι άντρα τρομοκρατία και μάλιστα της αριστερής τρομοκρατίας. Αν από κάπου υπέφερε το πανεπιστήμιο ήταν από την ακροδεξιά τρομοκρατία με τα τάγκ και μετά από διάφορες συμμορίες. Η επιτροπή που διόρισε ο κ. Μητσοτάκης για τα ΤΕΜΠΗ καταλόγησε τις κύριες ευθύνες στην κυβέρνηση. Είναι η καταστροφή το 2019 της τηλεδιαχείρισης στην Λάρισα, είναι η παράνομη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη στη Λάρισα, είναι η καταστροφή ουσιαστικά του δευτεροβάθμιου συστήματος ελέγχου της κίνησης των τρένων ήδη από το 2020. Ειδικά για το θέμα του σταθμάρχη, έχετε ευθύνη και εσείς ως αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, ως συναρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών. Ποιοι παρενέβησαν για αυτή την παράνομη ενέργεια? Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη μετάταξη είναι τόσο νόμιμη όσο ακριβώς νόμιμες ήταν οι 60 μετατάξεις οι οποίες έχουν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια διαδικασία. Τα νομικά ζητήματα της μετατάξεως προφανώς θα κριθούν. Να πω απλώς ότι υπάρχει διχοστασία και διχογνωμία ανάμεσα σε απόψεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Συνηγόρου του Πολίτη. Κατά τα λοιπά, είναι προφανές από τη συζήτηση για το δυστύχημα στα ΤΕΠΤ δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις βαρύτατες προσωπικές ατομικές ευθύνες, τις οποίες φέρουν κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίστηκαν τα θέματα, δηλαδή ο σταθμάρχης και οι άλλοι υπάλληλοι οι οποίοι εργαζόντουσαν εκεί εκείνη τη χρονική στιγμή. Έχετε πει ότι δεν πρόκειται να γκρεμίσετε τον φράκτη που υπάρχει στον ΕΒ. Ταυτοχρόνως όμως ο πρόεδρος σας έχει πει ότι ο φράκτης δεν είναι η απάντηση στην παράνομη μετανάστευση. Ο δε κύριος Παπαδημούλης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην χρηματοδοτηθεί ο φράκτης. Αν ο φράκτης δεν είναι η απάντηση στην παράνομη μετανάστευση, τότε γιατί να μην τον γκρεμίσετε? Αλλά αν είναι η απάντηση, τότε γιατί να μην τον ολοκληρώσετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτίθεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την Ευρώπη φρούριο. Δεν θέλουμε η χώρα μας να κάνει pushbacks και να καταδικάζεται από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια όπως συνέβη στην περίπτωση του φαρμακονησιού επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Δεν θέλουμε να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά των μεγάλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να γίνονται οι δικές μας χώρες αποθήκη προσφύγων φτωχών που ζητάνε καλύτερη ζωή. Για μας, με τους φράχτες, δεν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα όπως είναι το προσφυγικό, που είναι πρόβλημα εποχής, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται μια νέα κατανομή των προσφύγων στην Ευρώπη. Φυλάμε τα σύνορά μας, αλλά για να είναι αποτελεσματική φύλαξη χρειάζεται να υπάρξει κατανομή των προσφύγων στην Ευρώπη. Το πρότεινε ο Παπαδημούλης, πέρασε στην Ευρωβουλή, το καταψήφισε η Ευρωδεξιά και η Νέα Δημοκρατία. Οι φράχτες για τη Νέα Δημοκρατία και την Ευρωδεξιά είναι για να κάνουν πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης, ότι δήθεν φυλάνε τα σύνορα. Άλλωστε, πιο κάτω από τον Εύρο, στο Αιγαίο, που είναι το θαλάσσιο σύνορο, επιχείρησαν να βάλουν ένα πλωτό φράχτη. Τον πήραν τα κύματα. Εκεί, δυστυχώς, κάθε τόσο πνίγονται άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να σωθούν στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Πνίγονται. Πολλές φορές
και από δική μας ευθύνη. Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών που έγινε εν γνώση ή και με την καθοδήγηση του κυρίου Μητσοτάκη ερευνάται πλέον και διεθνώς. Θα έρθει και ο εισαγγελέας ο Ευρωπαίος στην Ελλάδα. Ερωτάστε, με ποια σκοπιμότητα και ποια αιτιολογία παρακολουθήσατε τον αρχηγό ΓΕΘΑ επί τόσο καιρό, επί τόσους μήνες? Με ποια σκοπιμότητα και αιτιολογία παρακολουθούσατε υπουργούς της κυβέρνησής σας και πολιτικούς σας αντιπάλους? Χρειάζεται να δώσετε απαντήσεις. Αν δεν το ήξερε τότε ο Πρωθυπουργός το θέμα αυτό, τώρα που το έμαθε, τι απαντήσεις δίνει? Ούτε γνώση έχει προκύψει του Πρωθυπουργού, ούτε πολλό μάλλον καθοδήγησε για τα ζητήματα αυτά. Εξάλλου, αυτό το οποίο πρωτίστως και κυρίως ενδιαφέρει εδώ είναι η νομιμότητα των επισυμβέσεων. Αν είχε ακολουθηθεί, που έτσι φαίνεται ότι είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, η διαδικασία των επισυμβέσεων υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει με τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι αν έχουν τηρηθεί οι δικλείδες ασφαλείας και βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένας υποπτικός έλεγχος ως προς το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, που όμως δεν θα φτάνει στο σημείο να αρθεί το απόρριτο μιας διαδικασίας που προφανώς υπάρχει εθνική ωφέλεια να παραμείνει απόρριτη. Κανένα πρόσωπο δεν εξαιρείται από την διαδικασία των νομίμων επισυνδέσεων, ούτε με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, ούτε με το παρόν. Δύο πρώην υπουργοί σας καταδικάστηκαν από το ειδικό δικαστήριο. Ταυτόχρονα, στελέχη σας έχουν χαρακτηρίσει αυτήν την ομόφωνη καταδίκη πολιτική, ενώ ο κύριος Πολάκης ζητά παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη που σχετίζονται με αυτήν την απόφαση. Όσοι πολιτικοί σας αντίπαλοι παρεπεύθυνσαν με τη σκευωρία Νουβάρτης, αυτοί απειλάγησαν όλοι. Τελικώς, έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να παρέμβετε προκειμένου να την χειραγωγήσετε και να δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε? Σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης, δεν είναι όμως υπεράνω κριτικής. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά την προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να βάλει δημοκρατική τάξη για πρώτη φορά στο άναρχο τοπίο το ραδιοτηλεοπτικό, όπου κυριαρχούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εις βάρος της ενημέρωσης του πολίτη. Η δικαιοσύνη, όπως και άλλοι θεσμοί στη χώρα μας, περνάει κρίση. Χρειάζεται εκδημοκρατισμό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να εναγκαλίζεται η κρατική εξουσία, η κυβερνητική εξουσία, τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν η εισαγγελέα του ΕΕΠ να λέει ότι μπορεί να παρακολουθήσει ακόμη και την πρόοδο της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν η εισαγγελέα του Αριουπάγου να μην βοηθάει στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά να προτάσει τη διερεύνηση του ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν είναι δυνατόν ο Άριος Πάγος με διαδικασία εξπρες να αποφασίζει υπέρ των τραπεζών και εις βάρος 700.000 δανειοληπτών για τα κόκκινα δάνεια, όταν εκκρεμεί για πολλά χρόνια η εκδίκαση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων απλών πολιτών. Δεν είναι δυνατόν παρασκηνιακά ο κύριος Γεραπετρίτης να συναντάται με τον αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου για το θέμα της Χρυσής Αυγής και να του προτείνει διάφορα δίκη εξαγοράς. Είναι προφανές ότι το δικαιοσύνη παντού σημαίνει δημοκρατία και στη δικαιοσύνη. Κύριε Βορύδη, το 2018 είχατε δηλώσει, διαβάζω, πρέπει να υπάρξει στρατηγική ήττα των ιδεών της αριστεράς για να μην ξαναβρεθεί στην εξουσία με οποιαδήποτε μορφή της. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να κάνει παρεμβάσεις στο κράτος και στους θεσμούς για να μην ξαναέρθει η αριστερά στην εξουσία, γιατί οι ιδέες της είναι ελαττωματικές. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά είπατε εσείς. Είστε ευχαριστημένος από την υλοποίηση των προτάσεών σας την τετραετία που μας πέρασε, μέσω των υποκλοπών, τη λίστα Πέτσα, του κομματισμού στη δημόσια διοίκηση, τη περιουσιακή αστυνομία, τη γενικευμένη βία και καταστολή? Έτσι θα εμποδίσετε την αριστερά να έρθει στην εξουσία? Κομματισμό στη δημόσια διοίκηση δεν υπήρξε. Είναι φαντασίωση τη αριστερά που επαναλαμβάνεται χωρί κανένα πραγματικό αντικείμενο. Αντιθέτω, έγιναν πάρα πολλά βήματα στην κατεύθυνση τη αποκομματικοποίηση και τη αποπολιτικοποίηση τη δημόσια διοίκηση. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, πράγματι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αλλά πρέπει να σας πω και ορισμένες άλλες θεσμικές παρεμβάσεις που νομίζω ότι λειτουργούν στην κατεύθυνση της αντιστροφής του εξισωτισμού. Η αλλαγή του τρόπου προσλήψεων με το γραπτό διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ. Η εισαγωγή της νέας αξιολόγησης, η εισαγωγή της στοχοθεσίας, των πόνους παραγωγικότητας. Είναι ουσιαστικά παρεμβάσεις θεσμικές που ανατρέπουν τον εξισωτισμό. Άρα, ανατρέπουν τα θεμέλια της αριστερής ιδεολογίας στη δημόσια διοίκηση και της ανεπαραγωγής της μέσα από τους θεσμούς. Σε αυτό αναφέρθηκα, αυτό εννοούσα και όσοι έχουν λίγο διαβάσει πολιτική θεωρία καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω. Νίκο μου, επειδή εμείς αντιπαρατηθέμεθα από παλιά ιδεολογικά και προγραμματικά, εύχομαι προσωπική επιτυχία
ώστε να είσαι στην επόμενη Βουλή για να συνεχίσουμε τις αντιπαραθέσεις μας. Κύριε Βορύδη, στη Νιώτη σας υπήρξατε φανατικός της ακροδεξιάς και του φασισμού. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με βίαιες πράξεις. Έχετε δικαίωμα κι εσείς όπως όλοι να αλλάξετε. Πρέπει να το πείτε όμως, γιατί είστε πολιτικός. Και πρέπει να το πείτε επίσης για να το ακούσουν τα παιδιά, για να καταλάβουν τι αντιπροσωπεύει ο ναζισμός, η ακροδεξιά στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο σήμερα. Έχετε μια ευθύνη απέναντι στο παρόν ή να αποκηρύξετε το παρελθόν σας.